Η αυτοεκτίμηση είναι μία πιο πυρηνική έννοια. Έχει να κάνει με την αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας, για την προσωπική μας αξία. Mm-hmm. Η αυτοπεποίθηση είναι η βεβαιότητα που έχουμε για τις δυνατότητες και τις ικανότητές μας, μέσα από τις οποίες μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Ένας άνθρωπος ξεκινάει να δομήσει την προσωπικότητά του και η πρώτη αξία που δίνει στον εαυτό του είναι αυτή που οι γονείς του θα του δώσουν. Ο άνθρωπος που έχει υψηλή αυτοπεποίθηση, πατάει καλά στα πόδια του, ξέρει τι αξίζει, εκτιμάει τον εαυτό του, τον αγαπά και τον σέβεται και είναι υπερήφανος για αυτά που έχει καταφέρει, για αυτά που μπορεί και θέλει σε κάθε περίπτωση να βελτιώσει κάποια πράγματα που θα ήθελε ο άνθρωπος να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος. Βάσο μου, θα βάλουμε σήμερα στο τραπέζι και στη συζήτησή μας δύο έννοιες που τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, αλλά νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε την ακριβή τους σημασία. Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Να ξεκινήσουμε με τη σημασία τους για να πάμε να δούμε και την αξία τους στη ζωή μας. Πολύ ωραία το είπες, Ανδριανή μου. Είναι δύο έννοιες αλληλένδετες, η αλήθεια είναι, και χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ως μία. Είναι όμως λίγο διαφορετικές. Η αυτοεκτίμηση είναι μία πιο πυρηνική έννοια. Έχει να κάνει με την αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας, για την προσωπική μας αξία. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το τι πιστεύουμε ότι αξίζουμε. Δηλαδή, περιλαμβάνει τις έννοιες της υπερηφάνειας. Mm-hmm. Είμαι υπερήφανος, είμαι υπερήφανη για τον εαυτό μου. Αξίζω να αγαπηθώ. Ναι. Και είναι ανεξάρτητη από τα επιτεύγματα ή τα κατορθώματα ή αυτά που μπορώ να κάνω. Αυτή είναι η αυτοεκτίμηση, δηλαδή η αξία που δίνω στον εαυτό μου, η οποία δεν αποτιμάται με το τι μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Είναι κάτι που το έχω μέσα, μια εσωτερική φωνή. Είναι είναι μια τελείως πυρηνική εσωτερική έννοια, η οποία δημιουργείται από την ώρα της γέννησης ενός ανθρώπου μέσα στο οικογενειακό Ωραία. Του πλαίσιο. Να το δούμε αυτό πιο αναλυτικά. Ναι, και δίπλα βεβαίως. Στην αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση τι σημαίνει? Η αυτοπεποίθηση είναι η βεβαιότητα που έχουμε για τις δυνατότητες και τις ικανότητές μας, μέσα από τις οποίες μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Είναι η αίσθηση εμπιστοσύνης στον εαυτό μας. Mm-hmm, mm-hmm. Ότι αυτό μπορώ να το κάνω, μπορώ να το καταφέρω. Και μπορεί να έχουμε αυτοπεποίθηση σε έναν τομέα της ζωής mm-hmm. μας και σε κάποιον άλλον να μην έχουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να έχω υψηλή αυτοπεποίθηση στον εργασιακό μου χώρο, να πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω, ότι αυτό θα το φέρω εις πέρας mm-hmm. και να μην έχω αυτοπεποίθηση στον προσωπικό τομέα της ζωής μου, να μην έχω αυτοπεποίθηση στο πώς θα δημιουργήσω μία σχέση, πώς θα σχετιστώ με έναν άνθρωπο. Πώς δομείται λοιπόν η αυτοεκτίμηση σε έναν άνθρωπο και τι συστατικά έχει ή δεν έχει? Λοιπόν, ένας άνθρωπος ξεκινάει να δομήσει την προσωπικότητά του και η πρώτη αξία που δίνει στον εαυτό του είναι αυτή που οι γονείς του θα του δώσουν. Αντιλαμβάνεται δηλαδή την προσωπική του αξία μέσα από την γονεϊκή αποδοχή, μέσα από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν οι γονείς το παιδί τους, μέσα από τον τρόπο που θα του δείξουν πόσο σημαντικό είναι, ότι είναι ένας σημαντικός μικρός άνθρωπος, ότι είναι χαρούμενοι που υπάρχει στη ζωή τους, ότι χαίρονται για το παιδί τους, για αυτό που είναι και όχι για αυτό που εκείνη θα ήθελα να είναι. Μάλιστα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία αρχίζει το παιδί να αντιλαμβάνεται την προσωπική του αξία και να την εσωτερικεύει. Αν έχουμε, για παράδειγμα, αδιάφορους γονείς ή καταπιεστικούς γονείς,
ή επικριτικούς γονείς ή επίσης υπερπροστατευτικούς γονείς, που ο υπερπροστατευτικός γονέας, για παράδειγμα, θα σπεύσει να κάνει, να προλάβει την ανάγκη του παιδιού του πριν ακόμα καν αυτή δημιουργηθεί, να μην το αφήσει να στεναχωρηθεί, να μην το αφήσει να πληγωθεί. Και έτσι του περνάει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό για τον εαυτό μου. Μάλιστα. Υποσυνείδητα περνάει στο παιδί αυτό. Ακριβώς. Ή ο επικριτικός γονέας που θα το κρίνει γιατί δεν έχει κάνει κάτι καλά, γιατί δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος για αυτά που κάνει το παιδί του, γιατί θα ήθελε άλλα να κάνει. Πάλι αρχίζει και εσωτερικεύει ότι εγώ δεν έχω κάποια αξία, εγώ δεν είμαι καλός σε αυτό. Και εκεί τελειώνει το χτίσιμο της αυτοεκτίμησης στην παιδική μας ηλικία, στα χρόνια που είμαστε με τους γονείς μας. Εκεί ξεκινάει να δομείται και εκεί είναι τα χρόνια αυτά, είναι τα βασικά, είναι τα καθοριστικά. Αργότερα θα επηρεάσουν και άλλοι παράγοντες, αλλά πρέπει να συντρέχουν πολύ λόγοι πολύ δύσκολοι, καταστάσεις, συνθήκες δύσκολες που θα μπορέσουν να κλονίσουν μια καλά εδραιωμένη αυτοεκτίμηση μέσα από το σπίτι. Θα μπορούσε να είναι ένας σχολικός εκφοβισμός, θα μπορούσε να είναι μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη που το παιδί να βιώνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα στρες, το οποίο στρες αυτό από τη μία πλευρά υπάρχει στην καθημερινότητά του και του δημιουργεί μια πίεση και από την άλλη πλευρά νιώθει αδύναμο να αλλάξει τη συνθήκη αυτή για να μην έχει αυτό το στρες. Πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε μια ωραία και σωστά δομημένη αυτοεκτίμηση και πότε θα καταλάβουμε ότι αυτή πάσχει? Η αυτοεκτίμησή μας είναι καλά δομημένη όταν νιώθουμε ότι έχουμε αξία ως άνθρωποι ανεξάρτητα από τις πράξεις ή τα αποτελέσματα των πράξεών μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να συμμετέχει σε μία αθλητική ομάδα, σε μπάσκετ ας πούμε, που να υπάρχουν και άλλοι συναθλητές, και εκείνο να νιώθει ότι έχει αξία ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του στο μπάσκετ. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν φίλοι, συναθλητές που μπορεί να είναι αντικειμενικά καλύτεροι, να βάζουν περισσότερα καλάθια, δεν ξέρω. Εκείνο νιώθει καλά με τον εαυτό του. Αυτή είναι η υψηλή αυτοεκτίμηση. Ότι νιώθει, αναγνωρίζει την αξία του ως άτομο και δεν θα επηρεαστεί η αξία και ο σεβασμός που έχει για τον εαυτό του από την επίδοσή του. Και όταν η αυτοεκτίμησή μας δεν είναι ορθά δομημένη και υγιώς δομημένη, πώς θα το αντιληφθούμε? Έχουμε σκέψεις λίγο ντροπής, λίγο σκέψεις ότι δεν είμαστε καλοί, ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Αυτό συνδυάζεται και με την αυτοπεποίθηση, γιατί όταν έχουμε τέτοιες σκέψεις, θα οδηγηθούμε να κάνουμε και πράξεις που δεν θα επιβεβαιώνουν το θετικό πρόσημο από φόβο ή δεν θα τις κάνουμε, δεν θα τολμήσουμε δηλαδή, γιατί θα έχουμε το βάρος της σκέψης ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν είμαι εγώ γι' αυτό. Ή αν τις τολμήσουμε με αυτή τη σκέψη ότι δεν θα τα καταφέρω, ενδεχομένως να μην πάρουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε και όλο αυτό λειτουργεί λίγο σαν φαύλος κύκλος. Ναι, ανατροφοδοτεί όλη μας την ανασφάλεια πάλι. Ο φόβος τις περισσότερες φορές, ο φόβος να κάνω κάτι, να τολμήσω κάτι, μας δημιουργεί αδράνεια. Δεν το κάνω. Η αδράνεια δημιουργεί αυτοαμφισβήτηση. Αμφισβητώ τον εαυτό μου, δεν είμαι καλή, δεν μπορώ, και η αυτοαμφισβήτηση φέρνει την χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι συνειδητό όλο αυτό? Το σκέφτομαι έτσι γραμμικά μέσα μου εκείνη την ώρα ή απλά συμβαίνει γιατί έχω εκπαιδευτεί έτσι? Έχω εκπαιδεύσει έτσι τον εαυτό μου. Κάποιες φορές μπορεί να συμβαίνει και συνειδητά, δηλαδή να θέλω να κάνω κάτι και να μην τολμώ από φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω.
Άλλες φορές λειτουργεί ασυνείδητα, σαν μια διαδικασία που έχω μάθει με το που το, θα δω το αντικείμενο, το ερέθισμα, θα φύγω, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου άξιο να το προσπαθήσει. Βάσο, αυτές τις κουβέντες, ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν είμαι ικανή, δεν είναι αυτά για μένα, τις λέω όντως εγώ στον εαυτό μου και δανείζομαι εμένα σαν παράδειγμα. Ή κάποιος μου το είχε πει κάποια στιγμή και εγώ το αποθήκευσα. Τις περισσότερες φορές ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, μου τις είχε πει ο γονιός μου ή μπορεί να μου τις είχε πει αυτούσιες, δεν είσαι ικανός. Αλλά να μην είχε αποδεχτεί μια συμπεριφορά μου, να την είχε κρίνει. Να την είχε αξιολογήσει ως άσχημη, ως κακή, να με είχε αποτρέψει, να με είχε απορρίψει. Επομένως, εγώ καταχώρησα ότι ναι, δεν είμαι ικανός, δεν μπορώ να το κάνω αυτό ή δεν ξέρω να το κάνω ή και αν το τολμήσω θα είναι λάθος ή δεν ξέρω να επιλέξω. Ναι. Γιατί επέλεγε πάντα η μαμά ή ο μπαμπάς για εμένα. Αυτή είναι η καταγραφή στο σκληρό δίσκο. Αυτή είναι η καταγραφή και μετά ως ενήλικας έχουμε την τάση να την επαληθεύουμε αυτή την καταγραφή. Είμαστε λοιπόν πλέον ενήλικες και πάμε στο αγαπημένο μου κομμάτι των συζητήσεών μας. Είναι αυτή η κατάσταση. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα αλφα οικογενειακό περιβάλλον. Η αυτοεκτίμησή μας δεν δομήθηκε υγιώς. Κουβαλάμε, έχουμε μία τέτοια εσωτερική φωνή που μας λέει διάφορα, δική μας, της μαμάς μας. Έχουμε αυτό, αυτή την καταγραφή στο σκληρό δίσκο και αποφασίζουμε ότι αυτό εμένα δεν με εξυπηρετεί πια. Δεν μου κάνει καλό, βρε παιδί μου. Μπορώ να το αλλάξω. Ναι, βέβαια και μπορώ να το αλλάξω. Την αυτοπεποίθησή μας μπορούμε να τη δυναμώσουμε σε κάθε περίπτωση. Μπορούμε να συμφιλειωθούμε και να αποδεχτούμε το παρελθόν. Γιατί και αν ακόμα μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν υποστηρικτικό, που είχα έναν γονέα υπερπροστατευτικό ή επικριτικό ή απορριπτικό, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ τώρα ως ενήλικας να κάνω άλλες σκέψεις για μένα, να αποδομήσω τις περιοριστικές πεποιθήσεις που μου έβαλαν οι γονείς μου στο κεφάλι μου και να δημιουργήσω νέες σκέψεις, θετικές σκέψεις για τον εαυτό μου, να αγαπήσω τον εαυτό μου, να τον φροντίσω, να τον σεβαστώ, βάζοντας μια τελεία, ας πούμε, στο παρελθόν. Να. Λέγοντας συμφιλιώνομαι με αυτό, το αποδέχομαι και εγώ τώρα προχωρώ, πάω παρακάτω, πάω ένα βήμα παραπέρα. Πώς θα το κάνω ξεκινώντας αυτό? Έτσι. Μπορώ να το κάνω μόνη μου, μόνος μου. Γιατί αν μέχρι τώρα, ας πούμε, αν μέχρι τα 40-41 μου κουβαλώ αυτές τις πεπιθήσεις και αυτές τις... Έχω αυτές τις περιοριστικές αντιλήψεις και σκέψεις μέσα μου. Πώς θα καταλάβω ότι δεν είναι ώρα να τις διώξω και είναι ώρα να πάρει μια άλλη σκέψη τη θέση αυτή? Πώς θα το κάνω τεχνικά, ας πούμε, εκείνη που θα ζητήσω βοήθεια από έναν ειδικό? Μπορώ οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση να ζητήσω βοήθεια και κάποιες φορές μπορώ να προσπαθήσω και μόνος μου. Πάντα ένας ειδικός βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθώ κάνοντας θετικές σκέψεις, αγαπώντας τον εαυτό μου, αποδεχόμενος την αξία μου ως άνθρωπο, προσπαθώντας να μην έχω αμφιβολία και φόβο, να μην φοβάμαι, να τολμήσω δηλαδή, να δοκιμάσω πράγματα, να μην με φοβίζει ότι δεν θα τα καταφέρω. Ο φόβος έχει ένα κομμάτι αντικειμενικό. Να. Δηλαδή, όταν κάτι με φοβήσει, μπορώ πολύ απλά η πρώτη ερώτηση που θα κάνω στον εαυτό μου να είναι αυτό, γιατί με φοβίζει. Έχει κάποιο αντικειμενικό στοιχείο που με φοβίζει? Είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό? Και να το προσπαθήσω να διώξω το φόβο, να μην αφήνω δηλαδή το φόβο να επιλέγει τις πράξεις μου. Να επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου. Να τον ακούω αλλά να μην τον υπακούω. Κάπου το διάβασα αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία κουβέντα αυτή. Είναι. Για το φόβο μας. Είναι πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Άρα θέλει συνειδητότητα, Βάσο, αυτό καταλαβαίνω. Θέλει συνειδητότητα, απόλυτα θέλει συνειδητότητα, να ξεκινήσω
να δηλώνω τις επιθυμίες μου, δηλαδή να λέω θέλω αυτό, μου αρέσει αυτό. Mm. Οι άνθρωποι συνήθως που έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση είναι εκείνοι που συχνά ακούμε να λένε «Α, δεν με νοιάζει». Μιλάμε για την αυτοπεποίθηση γιατί η αυτοπεποίθηση είναι πιο εύκολα προσβάσιμη σε μας να την τονώσουμε, να την αυξήσουμε. Ναι. Η αυτοεκτίμηση είναι, επειδή είναι μια πιο πυρηνική έννοια και είναι έτσι εν το βάθη, θα έρθει όταν αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση, θα αυξηθεί σιγά σιγά και η αυτοεκτίμησή μας. Mm-hmm, οπότε mm-hmm. στη βελτίωση πάμε λίγο τα ανάποδα. Ξεκινάμε mm-hmm. από την αυτοπεποίθηση, επειδή μπορούμε έμπρακτα να δούμε τα αποτελέσματα, δηλαδή όταν δοκιμάσω ένα έργο mm. και πάει καλά, ανατροφοδοτούμε. Ναι. Λέω, α, τα κατάφερα και το προσπαθώ ξανά και αρχίζω να πείθω τον εαυτό μου ότι ναι, μπορώ να το κάνω και σιγά σιγά μέσα από αυτή τη διαδικασία να αποκτήσω και την αξία που εγώ θέλω να δώσω στον εαυτό μου και την υπερηφάνεια, ότι είμαι περήφανη για ό,τι έχω, για ό,τι μπορώ και για ό,τι έχω καταφέρει. Η αυτοπεποίθηση, λοιπόν, είπες ότι έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας. Την εμπιστοσύνη ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ικανότητες, τις δεξιότητές μου για ένα έργο και να το καταφέρω. Και θα το καταφέρω. Δηλαδή, γεννιόμαστε με αυτοπεποίθηση. Δεν γεννιόμαστε. Οι άνθρωποι γενικά γεννιούνται με αυτοπεποίθηση. Α, οκ. Okay. Θέλω να πω, τους γι' αυτό πρώτους, και επιβιώνουν προφανώς. Ακριβώς. Τους πρώτους μήνες της ζωής τους έχουν αυτοπεποίθηση. Και γι' αυτό η αυτοπεποίθηση μέχρι και την ηπιακή ηλικία είναι πάρα πολύ ψηλή. Από εκεί και πέρα μπορεί να αρχίσει να πέφτει ανάλογα με τη συμπεριφορά τη γονεϊκή. Mm. Πώς οι γονείς μου όλο αυτό θα το αντιμετωπίσουν. Πώς θα μου δώσουν να καταλάβω ότι είμαι σημαντικός, ότι έχω αξία, ότι μπορώ. Αλλά από τη φύση μας, ναι, γεννιόμαστε με αυτοπεποίθηση. Τι θα την πληγώσει την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού? Ενός παιδιού θα την πληγώσει πρώτα απ' όλα το γονεϊκό του περιβάλλον. Mm. Είναι λίγο, το επαναλαμβάνουμε, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί ξεκινούν όλα. Γιατί ένα παιδί που έχει αποκτήσει υψηλή αξία για τον εαυτό του και ως εκ τούτου αυτοπεποίθηση μέσα στο οικογενειακό του πλαίσιο, δύσκολα θα καταφέρει κάποιος τρίτος απ' έξω να το πληγώσει και να το στεναχωρήσει. Μάλλον μπορεί να στεναχωρηθεί από μια συμπεριφορά κάποιου τρίτου, αλλά αυτό δύσκολα θα του ρίξει, θα του χαμηλώσει mm. την αυτοπεποίθησή του. Ένας άλλος τρόπος που τα παιδιά στις μέρες μας μπορεί να επηρεαστούν σε σχέση με την αυτοπεποίθησή τους είναι η έντονη ενασχόλησή τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm. Μάλιστα. Και πώς αυτό λειτουργεί, Βάσο μου? Αυτό λειτουργεί με έναν τρόπο που τα υποβάλλει να θέλουν να μιμηθούν ανθρώπους, επομένως να συγκρίνουν τον εαυτό τους με εκείνα τα πρότυπα που μπορεί να φαίνονται σε ένα φακό, φωτεινά, λαμπερά, αδύνατα, κομψά, χαριτωμένα ή έξυπνα ή ξαφνικά πλούσια, ναι, μέσα ναι. σε μία μέρα απέκτησαν πλούτο, χρήμα, δόξα, δεν ξέρω τι, και να μπαίνουν στη διαδικασία να συγκρίνουν τον εαυτό τους με εκείνα τα άτομα που παρακολουθούν μέσα από τα social media και αυτό βεβαίως τα απογοητεύει και τους ρίχνει την αυτοπεποίθησή τους, γιατί εκείνα δεν είναι έτσι, ή δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, ή δεν μπορούν να καταφέρουν το άλλο. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της σύγκρισης στην πραγματικότητα με κάτι που δεν είναι αντικειμενικό. Δηλαδή δεν είναι ούτε αυτό που βλέπουν. Πραγματικό ακριβώς. Κάποιες φορές. Δεν είναι πραγματικό. Τις περισσότερες φορές δεν είναι ούτε καν πραγματικό. Επομένως το ωφέλιμο πάντα είναι να συγκρίνω τον εαυτό μου μόνο με τον εαυτό μου. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ σήμερα, εχθές ήμουν εκεί και αύριο επιδιώκω, θα ήθελα να είμαι εκεί. Και το μότο, ας πούμε έτσι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι είμαι καλά σήμερα και θέλω να είμαι καλύτερα. Υπάρχουν λάθη, υπάρχουν σημεία σως που κάνουμε εμείς οι γονείς στην προσπάθειά μας να χτίσουμε έτσι πολύ γερά θεμέλια στην αυτοπεποίθηση των παιδιών μας, που είναι υπερβολές και τελικά την πληγών τη σαμποτάρουν. Είναι
πιο ωφέλιμο σε ένα παιδί όταν δεις ότι κάνει κάτι που είναι όμορφο, να το ρωτήσεις πώς αισθάνεται γι' αυτό. Αν είναι χαρούμενο γι' αυτό και να χαρίσει με τη χαρά του που είναι χαρούμενο. Και μη βιαστείς να του πεις μπράβο, γιατί όταν του πεις μπράβο μπορεί εκείνη τη στιγμή εκείνο να μην είναι και τόσο χαρούμενο για αυτή τη ζωγραφιά, για παράδειγμα, που έκανε. Και να ήθελε στην πραγματικότητα να τη σκίσει, να την πετάξει. Οπότε του δίνουμε το χρόνο να αποτυπώσει εκείνο τα συναισθήματα και τις σκέψεις του πάνω σε αυτό που έχει κάνει. Σκέφτομαι ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα οικογενειακά και έχουν όμως μια αυτοπεποίθηση, Βάσο μου. Δηλαδή έχουν ζήσει την απόρριψη ενδεχομένως, έχουν ζήσει την παραμέληση, έχουν φυτρώσει από κάπου κυριολεκτικά και έχουν απίστευτη αυτοπεποίθηση. Τι εφόδια είχαν αυτοί οι άνθρωποι? Και είναι όντως αυτοπεποίθηση αυτό που κάνουμε εμείς στην ανάγνωση? Αυτό ήθελα να πω. Δεν νομίζω ότι είναι αυτοπεποίθηση. Εκεί υπάρχει μια πολύ βαθιά ανασφάλεια, συναισθηματική ανασφάλεια, την οποία τελείως χρησιμοποιώντας μηχανισμούς άμυνας προσπαθούν να προβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι μια δυναμική την οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν. Μάλιστα, είναι πανοπλία. Είναι κάτι άλλο. Ναι, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι υψηλή αυτοπεποίθηση. Ο άνθρωπος που έχει υψηλή αυτοπεποίθηση δεν έχει καμία ανάγκη εσωτερική να δείξει δύναμη και ισχύ. Απολύτως καμία. Δεν κάνει φασαρία δηλαδή. Καθόλου. Ναι. Δεν κάνει φασαρία. Πατάει καλά στα πόδια του, ξέρει τι αξίζει, εκτιμάει τον εαυτό του, τον αγαπά και τον σέβεται και είναι υπερήφανος για αυτά που έχει καταφέρει, για αυτά που μπορεί και θέλει σε κάθε περίπτωση να βελτιώσει κάποια πράγματα που θα ήθελε ο άνθρωπος να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος. Θα πάω αγκαζέ με την αυτοπεποίθησή μου σε όλη μου τη ζωή? Μπορεί να δω διακυμάνσεις, εάν οι συνθήκες της ζωής μου είναι τέτοιες, περάσω κάποια στρεσογόνα γεγονότα, συμβεί κάτι στη ζωή μου, μια απώλεια, κάτι δυσάρεστο, κάτι δύσκολο, μπορεί να κλονιστεί η αυτοπεποίθησή μου για εκείνο το διάστημα. Επίσης, συνήθως η αυτοπεποίθηση μειώνεται στην τρίτη ηλικία, όταν οι άνθρωποι μεγαλώνουν πολύ και επειδή αισθάνονται βιολογικά αδύναμοι κάποιες φορές και κάποιες άλλες και πνευματικά αδύναμοι και νιώθουν ότι οι αντοχές τους, οι δυνάμεις τους λίγο εξασθενούν και εκεί κλονίζεται λίγο η αυτοπεποίθηση. Πώς την βοηθάμε αυτή την αυτοπεποίθηση που είναι τελικά ευλογία στη ζωή μας, να παραμένει σε ευρωστία? Τα βασικά σημεία είναι να είμαστε αυθεντικοί, να είμαστε αληθινοί. Το να είμαι αυθεντικός και αληθινός προϋποθέτει να έχω αποδεχθεί τον εαυτό μου. Να είμαστε λοιπόν αληθινοί, να είμαστε αυθεντικοί, να είμαστε αυτό που είμαστε, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας την ελευθερία, στις επιθυμίες μας, τα θέλω μας, να βάλουμε λίγο στην άκρη το πρέπει, να είμαστε οριοθετημένοι, να θέτουμε όρια που μας προστατεύουν εμάς και τους γύρω μας, να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε και για αυτό που έχουμε καταφέρει και για αυτό που μπορούμε και να είμαστε και δεκτικοί. Να δεχόμαστε, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να δέχεται ερεθίσματα, τα δώρα της ζωής, με ενθουσιασμό, τους ανθρώπους, να τους φωτίζουμε, να σκεφτόμαστε ότι έχουν μια θετική πλευρά και να εστιάσουμε σε αυτήν. Να είμαστε δεκτικοί στα εξωτερικά ερεθίσματα, σε αυτά που μπορούμε δηλαδή να δεκτούμε, και να τα κρατήσουμε και να τα απολαύσουμε. Στην πράξη, Βάσο, την αυτοπεποίθησή μου πώς θα την τονώσω όταν περνάω μία δύσκολη περίοδο? Πώς θα μου θυμίσω αυτό που έχω μέσα μου, πώς θα τη χτίσω από το μηδέν αν δεν την έχω? Ναι, κάνοντας θετικές σκέψεις, είναι πολύ σημαντικό να κάνω θετικές σκέψεις και να εστιάζω στα δυνατά μου σημεία. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να εστιάζουμε στα δύναμά μας σημεία με την σκέψη ότι θέλουμε να τα βελτιώσουμε.
Αυτό όμως μας δίνει, μας παίρνει πολύ από το χρόνο και από την ενέργειά μας και κάνουμε focus, εστιασμό στην αδυναμία μας. Θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο αν εστιάζαμε στα δυνατά μας σημεία, να τα βελτιώσουμε, να τα καλλιεργήσουμε, ούτως ώστε να γίνουν πράξεις μας πιο αποτελεσματικές και μέσα από αυτό το αποτέλεσμα θα ανατροφοδοτηθώ και έτσι θα τονωθεί και η αυτοπεποίθησή μου. Μίλησες για θετικές σκέψεις και επειδή είναι μία φράση που την ακούμε με πολύ επιφανειακή χρήση κάποιες φορές. Θετική σκέψη είναι βάσο μου να κάτσω στον καθρέφτη, αλλά αμερικάνικο στυλ και να πω αξίζω, αξίζω. Είμαι καταπληκτική, θα τα καταφέρω όλα σήμερα. Θα πάω τη δουλειά μου έτσι όπως θέλω εγώ. Θα γίνει η μέρα όπως την έχω ονειρευτεί και σκεφτεί. Αρκεί αυτό? Δεν αρκεί. Δεν είναι άσχημο, καθόλου δεν είναι άσχημο, αλλά δεν αρκεί. Θετική σκέψη είναι να σκεφτώ ότι έχω καταφέρει πράγματα, να εστιάσω σε αυτά που έχω καταφέρει. Κοίταξε τότε που είχα αυτή τη δυσκολία, πώς τα κατάφερα, τι έκανα και τα πήγα πολύ καλά, να αξιολογήσω. Επομένως, μπορώ να το επαναλάβω, έχω αυτή τη δυνατότητα. Θετική σκέψη είναι να βλέπω τα πράγματα γύρω μου από τη θετική του σκοπιά, να μην εστιάζω στο αρνητικό. Να. Μία συνθήκη, μία δύσκολη στιγμή, ναι, είναι μία δύσκολη στιγμή. Τι καλό εγώ βλέπω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ακόμα και στην καθημερινότητά μου, στα απλά πράγματα. Τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουμε, που συμβαίνουν πολύ συχνά, πιο συχνά από τα θετικά πολλές φορές, τι χώρο τους δίνουμε και πώς θα τοποθετούμε στην εξίσωση? Τα κοιτάμε τα αρνητικά συναισθήματα. Δεν τους γυρνάμε την πλάτη γιατί υπάρχουν. Δεν μένουμε μόνο στο θετικό. Ακριβώς. Α, να βρω το θετικό μέσα σε αυτό. Όχι, υπάρχει, το αναγνωρίζω, το παρατηρώ, το προσπαθώ να καταλάβω γιατί το αισθάνθηκα, γιατί μου συνέβη, το δέχομαι. Βιώνω τη θλίψη μου, τη στεναχώρια μου, είναι συναισθήματα και αυτά, θα τα βιώσω, θα τα νιώσω. Και μετά από αυτή τη διαδικασία θα δω τι μπορώ να κάνω καλύτερο για μένα, για να το απαλύνω. Δηλαδή θα έχουμε μία παραδοχή, παραδοχή της κατάστασης, όχι αποδοχή. Γιατί η αποδοχή σημαίνει, είναι και λίγο μυρολατρικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Δηλαδή λέμε, αυτό έγινε τώρα, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ενώ η παραδοχή σημαίνει ότι το έχω αντιληφθεί, ναι, είναι αυτό, το βλέπω, το παραδέχομαι, το βλέπω μπροστά μου και εγώ τι μπορώ να κάνω να το μετατρέψω, να το κάνω διαφορετικό. Μιλώντας για αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση που περιλαμβάνει τον εαυτό μας, το εγώ, πόσο χώρο έχει μέσα σε όλο αυτό? Το να αγαπάω και να φροντίζω και να σέβομαι τον εαυτό μου και να τον θεωρώ προτεραιότητα είναι υποχρέωση που έχω απέναντι στον εαυτό μου. Όταν με τις συμπεριφορές μου δείχνω ότι σέβομαι τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα και επειδή σέβομαι τον εαυτό μου μπορώ να σεβαστώ και εσένα. Νομίζω ότι όταν αποκτήσουμε αυτή την αξία για τον εαυτό μας, μπορούμε να έχουμε την αίσθηση του μέτρου που είναι εκεί που δεν καταπατώ τον άλλον. Γιατί όπως εγώ σέβομαι τον εαυτό μου και σέβομαι και τους άλλους, θεωρώ ότι ο καθένας που είναι γύρω μου αξίζει το σεβασμό μου. Δεν θα του καταπατήσω το εγώ μου, το εγώ του, συγγνώμη. Είναι ανάγκη να επικοινωνώ με τους ανθρώπους γύρω μου, τις επιθυμίες μου και αυτό που θα ήθελα να συμβεί και να δείχνω ανάλογο σεβασμό και στις επιθυμίες του άλλου. Να. Αλλά δεν μπορώ, αν δεν επικοινωνήσω εγώ τις δικές μου ανάγκες, ο άλλος να τις φανταστεί και δεν μπορώ να λέω συνέχεια Δεν ξέρω, θεωρώντας ότι αυτό είναι ευγενικό. Δεν είναι ευγενικό. Μάλλον δυσκολεύω τον απέναντί μου. Τα έχεις πει, πόσες φορές τα έχεις πει και πόσες ακόμα πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή δεν υποχωρώ
στις επιθυμίες μου. Mm. Αν κάποτε θέλω από ευγένεια να παραχωρήσω κάτι σε κάποιον άλλον, είναι εντάξει, όχι να υποχωρήσω. Να σου υπάρχει ένα κλειδί πίσω από την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, Ανδριανή μου, είναι η αγάπη στον εαυτό μας και ο σεβασμός. Να αγαπώ και να σέβομαι τον εαυτό μου και να επιλέγω εγώ για εμένα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!